Καλησπέρα σε όλους και όλες. Έχουν υποθεί ήδη, παρότι είμαστε στο μέσο της εκδήλωσης, πάρα πολλά πράγματα. Θα προσθέσω κι εγώ στη χαρούμενη ατμόσφαιρα περί ανόδου του ΕΓΑΛΕΟ και ως Μυτιλινιός της Διασποράς χαίρομαι που το ΕΓΑΛΕΟ ανέβηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική, για του χρόνου η Μυτιλινή της Διασποράς θα έρθουμε και στο ΕΓΑΛΕΟ Αιωλικός και περιμένουμε να μας υποδεχτείτε με μεγάλη ζεστασιά στο μεγάλο ντέρμπι αυτό που θα διεξαχθεί. Ευτυχώς χαίρομαι δηλαδή γι' αυτό την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε λίγο. Μετά το Δουζίνα είναι δύσκολο να ψάξεις να βρεις τρύπες και κενά. Θα ξεκινήσω δηλώνοντας εξοργισμένος από μια υποκρισία του συνόλου των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης, όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς, σε σχέση με τον υποτιθέμενο πανικό που έχουν πάθει για την άνοδο της ακροδεξιάς. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Το Ανατολικό Μπλοκ καταραίει το 89-90. Με τεράστια ανακούφιση οι συντηρητικές δυνάμεις του νεοφιλελευθερισμού, ακόμη και οι δυνάμεις σοσιαλδημοκρατίας, μετά από αυτή την κατάρρευση ανακαλύπτουν ότι συνειδητοποιούν μάλλον ότι ρε παιδιά, εφόσον δεν υπάρχει το αντίπαλο δέος, δεν χρειαζόμαστε πια ούτε κοινωνικά συμβόλαια στη Δυτική Ευρώπη για να διασφαλίζουμε την κοινωνική ειρήνη και την κοινωνική συνένεση, αλλά δεν χρειαζόμαστε και μεγάλες υποσχέσεις ή μάλλον μεταλλάσσουμε τις μεγάλες υποσχέσεις. Ξεκινά μια νέα περίοδος πολύ επιθετικής δράσης του νεοφιλελευθερισμού. Και δεν θα πιάσω το οικονομικό επίπεδο, θα πιάσω το επίπεδο της πολιτισμικής ηγεμονίας του νεοφιλελευθερισμού. Διάφορες παράλληλες διαδικασίες που προλιένουν το έδαφος πολλά χρόνια πριν έρθει η καπιταλιστική κρίση. Από τη μία πλευρά, πολιτισμική ηγεμονία πάνω στο ιδανικό της ιδιώτευσης του ατομικού δρόμου, τη συλλογή πια όχι γνώσης αλλά προσόντων που θα σου επιτρέψουν να γίνεις πιο ανταγωνιστικός από το διπλανό σου, ενώ μέχρι προχθές υπήρχαν κοινωνικά συμβόλαια, υπήρχε μία έννοια συλλογικότητας, συλλογικών διεκδικήσεων και ούτως συλλογικής προόδου. Και ταυτόχρονα σε μια παράλληλη διαδικασία με αυτά τα νέα ιδεώδη που οδηγούν στην πολιτισμική αποκτήνωση του ανθρώπου, έρχεται και μια μεγάλη επίθεση στην παιδεία, στα συστήματα παιδείας, η οποία χαρακτηρίζεται μετά από μια μακρά περίοδο διεύρυνσης της πρόσβασης της παιδείας, όσο περνάνε τα χρόνια, ξαναμπαίνουν ταξικοί φραγμοί, ξαναμπαίνουν αποκλεισμοί από την εκπαιδευτική διαδικασία και πάρα πολλοί κόσμος, κυρίως με ταξικά κριτήρια, σταδιακά και πριν την κρίση, πετιέται εκτός εκπαιδευτικών διαδικασιών. Όταν λοιπόν έρχεται η κρίση, μεγάλες μάζες είναι υποδουλωμένες σε αυτή την πολιτισμική ηγεμονία. Και γι' αυτό αντιδρούν και με πολύ ετερόδοξους τρόπους απέναντι στον ερχομό της κρίσης. Είχαμε όμως και πολιτικά, αυτό θα το συνεχίσω λίγο παρακάτω, είχαμε και πολιτικά προανακρούσματα. Θα σας πάω, επειδή συνήθως μιλάμε στρογγυλεμένα χρόνια, πενταετίες, δεκαετίες, θα σας πάω 15 χρόνια πίσω, με δύο πολιτικά παραδείγματα, που είναι προ-κρίσης, έτσι. Στη Γαλλία, ο Ζαν Μαρί Λεπέν, μπαμπάς της Μαρίν Λεπέν, εισέρχεται στο δεύτερο γύρο, κατατασσόμενος δεύτερος στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, πίσω από το Σιράκ. Καταστρέφεται το Σοσιαλιστικό Κόμμα που κυβερνούσε ο Ζοσπέν και εξαϊλώνεται το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο την προηγούμενη περίοδο έχει συγκυβερνήσει. Εκμεταλλεύεται δηλαδή η ακροδεξιά, μια πολύ καραμπινάτη ακροδεξιά, μια ανώριμη και επιθετική ακροδεξιά, θα εξηγήσω αργότερα τι εννοώ με το ανώριμη, εκμεταλλεύεται αυτό το πολιτικό κενό, ειδικά στις λαϊκές μάζες, που δημιουργεί η ενσωμάτωση της σοσιαλδημοκρατίας, αυτό που λέμε
σοσιαλφιλελευθερισμός, η μετάλλαξη δηλαδή των σοσιαλδημοκρατίας σε νεοφιλελεύθερη δύναμη και η συμπαρακολούθηση αυτής της μετάλλαξης τότε στη Γαλλία μέσω της συγκυβέρνησης του Κομμουνιστικού Κόμματος με το Ζοσπέ, που το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν, το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, ένα κόμμα με παραδοσιακούς δεσμούς στην εργατική τάξη, όπου τους χάνει τότε. Δεύτερο προανάκρουσμα, την ίδια χρονιά, στις Ολλανδικές εκλογές, μάλλον λίγο πριν από αυτές, ο κύριος Πιμ Φόρτουιν ξεκινά ένα καινούριο κόμμα που όλοι οι πολιτολόγοι, οι πολιτικοί αναλυτές, ψάχνουν τρόπο πώς θα το αναλύσουν. Τελικά ο Φόρτουιν δολοφονείται και άρα το κόμμα ονομάζεται Λίστα Πιμ Φόρτουιν στην Ολλανδία. Και εκεί παρατηρούμε ένα μείγμα οικονομικού νεοφιλελευθερισμού, κοινωνικού φιλελευθερισμού, αλλά και ταυτόχρονα εθνικιστικής και ισλαμοφοβικής τότε ρητορίας. Αυτό το κόμμα δεν μοιάζει με την παραδοσιακή ακροδεξιά. Ο ηγέτης του πριν δολοφονηθεί ο Φόρτουιν είναι πανεπιστημιακός, ομοφιλόφιλος, μιλά για τις μεγάλες ελευθερίες της Δύσης στη βάση του πολέμου πολιτισμών μεταξύ χριστιανοσύνης δυτικού κόσμου και Ισλάμ από την άλλη πλευρά, ότι πρέπει να εμποδίσουμε την είσοδο του Ισλάμ στην Ευρώπη, ενώ ένας από τους κυρίους συμβούλους του είναι μαύρος. Και μία από τις βουλευτίνες που εκλέγει παρακάτω είναι ακόμη και τουρκικής καταγωγής. Είναι ένα κόμμα λοιπόν το οποίο δεν μοιάζει με τη μέχρι τότε άγουρη, επιθετική, συμμορήτικη ακροδεξιά. Αυτό το κόμμα όχι απλά μπαίνει στη Βουλή, συγκυβερνά για ένα διάστημα με την κεντροδεξιά, έτσι, και αργότερα για εσωτερικούς λόγους, αλλά και γιατί δεν είμαστε ακόμη στην περίοδο της κρίσης που οξύνει τις πολώσεις ή τις φέρνει στην επιφάνεια, αυτό το κόμμα από τις εσωτερικές του αδυναμίες διαλύεται. Έχουμε προανακρούσματα λοιπόν πριν την κρίση. Φτάνουμε στην κρίση, όπου αναδεικνύονται νέες πολώσεις ή βγαίνουν από την επιφάνεια οι παλιότερες. Η κρίση φέρνει τη διάρρηξη της νεοφιλελεύθερης επίπλαστης ευμάρειας, που διασφαλίστηκε μέσω του δανεισμού, μέσω των μηχανισμών των πελατειακών στις κρατικές δομές και μέσω επί της ουσίας της ανακύκλωσης ενός ψεύτικου χρήματος που δεν ακουμπούσε πουθενά, ήταν αέρας. Θέλει και μαζική ενεργεία, μαζικό κοινωνικό αποκλεισμό και άρα οργή των από κάτω. Ταυτόχρονα και ακόμη ξεκινώντας και πριν την κρίση, οι δυνάμεις που εμείς σήμερα ονομάζουμε ως ακραίο κέντρο, οι νεοφιλελεύθεροι δηλαδή, ανέφερε και ο σύντροφος Τζανακόπουλος στην αρχή όταν μίλησε για τα τρία πολιτικά ρεύματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δυνάμεις που είτε προέρχονται από τη δεξιά, είτε προέρχονται από το κέντρο και τη σοσιαλδημοκρατία, τι κάνουν, κανονικοποιούν ακόμη και στη δική τους ρητορία την ακροδεξιά ατζέντα. Και εδώ δυστυχώς τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Λοβέρδος, δηλώσεις για τις οροθετικές. Η Νέα Δημοκρατία εντάσσει στο πολιτικό της προσωπικό τον Άδων Γεωργιάδη και τον Μάκη Βορύδη. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται να συγκυβερνά όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Ο Σταύρος Θεοδωράκης παίρνει συνέντευξη από τον Μιχαλολιάκο, αρχηγό της Χρυσής Αυγής. Κανονικοποιείται λοιπόν η ακροδεξιά από τις δυνάμεις τις συστημικές, τις νεοφιλελεύθερες, όποιας απόχρωσης και αν είναι. Ή πρόσφατα, σε αντίστοιξη με το 2002, ο Μακρόν πολύ εύκολα και χωρίς αντιρρήσεις πάει, αντιμετωπίζει στο debate τη Μαρίν Λεπέν. Το 2002 ο Σιράκ είχε αρνηθεί να αντιμετωπίσει τον πατέρα της σε τηλεοπτικό debate, αρνούμενος να το νομιμοποιήσει πολιτικά. Περνάμε λοιπόν σε μία νέα φάση, όπου από μία εντός εισαγωγικών ριζοσπαστική, κινηματική, επιθετική ακροδεξιά της Χρυσής Αυγής ή των κινηματικών οργανώσεων της Casa Pound στην Ιταλία και ούτω καθεξής, περνάμε σε μία γραβατωμένη ακροδεξιά, να το πω έτσι. Σε μία mainstream ακροδεξιά, σε μία επαναλανσαρισμένη ακροδεξιά. Αυτό το κομμάτι της ακροδεξιάς είναι και αυτό που καταφέρνει πια, όντας κανονικοποιημένο,
να χτυπήσει και την πόρτα της εξουσίας. Να διεκδικήσει κομμάτι της διακυβέρνησης. Τα παραδείγματα δυστυχώς είναι πολλά. Στην Ουγγαρία κυβερνά ο κύριος Όρμπαν, ο οποίος μπορεί να μην έχει ακριβώς και επίσημα ένα ακροδεξιό κόμμα. Η πολιτική όμως που εφαρμόζει για τα μεταναστευτικά ή για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι απολύτως ενταγμένη στην ακροδεξιά ατζέντα. Στις Ολλανδικές εκλογές της πρόσφατης ο κύριος Βίλντερς παραλίγο και φτάνει κοντά στη νίκη, δεν την κατακτά. Στο δεύτερο γύρο στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας η Μαρίν Λεπέν, η οποία τις τελευταίες μέρες, θυμηθείτε το πριν το δεύτερο γύρο, απεκδίεται τον τίτλο της Προέδρου του Εθνικού Μετώπου, γιατί λέει εγώ θέλω να γίνω η Πρόεδρος όλης της Γαλλίας, ξεπερνά το 35% και εδώ να βάλω ένα αστερίσκο. Οι αριστεροί από μικροί μας μαθαίνανε, εντασσόμενοι στο χώρο, για την περιβόητη συγκεκριμένη ανάλυση συγκεκριμένης κατάστασης. Γιατί σας είπα στην αρχή για την υποκριτική έτσι ρητορία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αν αναλύσουμε τη συγκεκριμένη κατάσταση, τη συγκεκριμένη Γαλλία του 2017, στη συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Ένωση του 2017, θα σας πω κάτι αιρετικό. Η Λεπέν πήρε μικρό ποσοστό στο δεύτερο γύρο. Και δεν πρέπει να κάνουμε ευθείες συγκρίσεις με το 2002 στη βάση αυτής της σκέψης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, χτυπά την πόρτα της εξουσίας. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις, όπως στην περίοδο του Ηνωμένου Βασιλείου, στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, το ανέφερε πριν ο Κώστας Ολουζίνας, όπου το κόμμα ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου, το περιβόητο UKIP, στην περίοδο της κρίσης, με έναν ευρωβουλευτή που λέγεται Nigel Farage και που ακόμη και οι αριστεροί σύντροφοί μας στο Facebook, μη γνωρίζοντας ποιος είναι αυτός ο κύριος, για αυτά που λέει στην Ευρωβουλή για την Ελλάδα και την υποδούλωσή της, τον ποστάρουν, να πω σε αυτούς τους νεολογισμούς μας, τον ποστάρουν στο Facebook, τις ομιλίες του στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό το περίπου ετερόδοξο αλλά και περίπου ακροδεξιό κόμμα γίνεται ο πρωταγωνιστής με αφορμή το δημοψήφισμα εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν μια επαναλανσαρισμένη ακροδεξιά που έχει μάθει να φοράει γραβάτα, που έχει μάθει να είναι απόλυτα επικοινωνιακή, έχει μάθει να επικοινωνεί πέρα από τα μίντια, να επικοινωνεί με την κοινωνική πλειοψηφία, με άλλους όρους από ό,τι στο παρελθόν, και γι' αυτό καθίσταται επικίνδυνο. Πάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι. Okay, τα διαπιστώνουμε όλα αυτά. Τι κάνουμε? Ξέχασα να σας πω πριν, συγγνώμη, γιατί είναι σημαντικό, πάντα εστιάζουμε στο πολιτικό παιχνίδι στην Ευρώπη. Αυτή την πολιτισμική αποκτήνωση στη μεγάλη περίοδο ηγεμονίας του νεοφιλελευθερισμού την εκμεταλλεύτηκαν και άλλα πράγματα που είναι πολύ πιο ασύμετρα. Το παράδειγμα που σκεφτόμουν πριν και ξέχασα να σας πω είναι ότι επειδή υπάρχει και η Ισλαμική ακροδεξιά, σκεφτείτε πώς στρατολογείται το Ισλαμικό κράτος. Νέους που ζουν στην Ευρώπη και οι οποίοι ξαφνικά βρίσκονται να πολεμούν σε έδαφος Συριακό ή να ανατινάζονται. Έτσι, σκεφτείτε αυτή την πολιτισμική αποκτήνωση, πόσο νέος άνθρωπος μέσω ίντερνετ έχει φτάσει να στρατολογείται και από αυτά τα ρεύματα, γιατί και αυτά πρέπει να τα έχουμε στον προβληματισμό μας. Πάμε λοιπόν στο τι να κάνουμε μετά από αυτή την παρένθεση. Ο Δουζίνας αναφέρθηκε διεξοδικά στο κλείσιμό του. Τι λέω εγώ? Εγώ λέω ότι η κυρίαρχη πόλωση που έχει αποδειχτεί από τις εκλογικές αναμετρήσεις, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά ας πούμε σε πολλές χώρες του δυτικού κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, που καθορίζει πολιτικές εξελίξεις σε αυτή την περίοδο που μιλάμε, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι η πόλωση λαός εναντίον ελίτ, η οποία έχει ταξικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχει μόνο αυτά. Αυτή την πόλωση δεν μπορούμε να την αφήσουμε στα χέρια της ακροδεξιάς. Γιατί όταν η δημοκρατική υποψήφιο στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Χίλαρη Κλίντον, ο λαός και η κοινωνική πλειοψηφία βγάζει πρόεδρο τον Τραμπ. Όταν στην περίπτωση της Βρετανίας την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη στηρίζει ένας μηχανισμός του πιο διεφθαρμένου καθεστώτος από τα μεγάλα κυβερνώντα κόμματα του Ηνωμένου Βασιλείου, ο κόσμος ψηφίζει Brexit. Όταν την πρόοδο στη Γαλλία την εκπροσωπεί η κυβέρνηση του Ολάντ, λαϊκές μάζες φεύγουν από το Σοσιαλιστικό Κόμμα και ψηφίζουν, ειδικά σε επαρχιακές πόλεις, τη Μαρίν Λεπέν.
Λοιπόν, αυτή λοιπόν την πόλωση δεν πρέπει να την αφήσουμε σε καμία περίπτωση στα χέρια της ακροδεξίας. Υπάρχει μια σειρά διανοούμενων της αριστεράς. Η Σαντάλ Μουφ, ο Ερνέστο Λακλάου, ο Δουζίνας, έτσι, γιατί η βουλευτική του ιδιότητα δεν ανέρει και όλες άλλες του ιδιότητες, και πάρα πολλοί άλλοι, οι οποίοι με επιμονή σκέφτονται και γράφουν για αυτό το ζήτημα, για το πώς μέσα από τα πολιτικά μας υποκείμενα, μέσα από τις συλλογικότητές μας, όπως ανέλησε πριν ο Κώστας, θα πάμε να αγκαλιάσουμε αυτές τις πολύ αντιφατικές καταστάσεις για να ξαναφέρουμε ή να φέρουμε την κοινωνική πλειοψηφία ή σημαντικά κομμάτια της από την από εδώ πλευρά και να αποτρέψουμε την επάνωδο του σκοταδισμού, ας πούμε, σε ευρωπαϊκό έδαφος ή και συνολικά διεθνώς στον κόσμο. Υπάρχουν πολιτικά εγχειρήματα. Υποδέμος, όπως είπε και ο Κώστας, είναι ένα πολιτικό κόμμα το οποίο πορεύεται πάνω σε αυτό το προβληματισμό. Ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρότι είναι ένα κόμμα προερχόμενο ως καταγωγές και ως δομές από την παραδοσιακή αριστερά, κατά την ταπεινή μου άποψη έχει φτάσει σε ρόλο κόμματος εξουσίας ακριβώς γιατί κατάφερε να αγκαλιάσει, να μπει μέσα σε αυτές τις νέες πολώσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα, μπορεί έτσι για να κεντρήσω λίγο και την κουβέντα. Δεν είναι τυχαίο ότι και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 2015 η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ νομιμοποίησε τη συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και όχι με το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο μπορεί κάποιος να πει: σοσιαλδημοκρατία είναι έστω και μεταλλαγμένη πιο κοντά στην αριστερά. Όχι. Γιατί εκεί δεν λειτουργεί αυτή η πόλωση. Λειτουργεί η πόλωση λαός εναντίον κατεστημένου. Λαός εναντίον ελίτ, κοινωνική πλειοψηφία εναντίον ολιγαρχών που για 40 χρόνια διέλυσαν τη χώρα. Ή και στη Λατινική Αμερική έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Φέραμε την Κριστίνα Κίρχνερ στην Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα. Η Κίρχνερ δεν προέρχεται από την αριστερά, προέρχεται από την περονική παράδοση. Αλλά έχει μια τεράστια συμμαχία στην οποία συμμετέχουν όλα τα κόμματα της αριστεράς στην Αργεντινή. Το ίδιο συνέβη σχεδόν σε όλες τις λατινοαμερικάνικες χώρες. Για να δούμε ρεύματα, πλειοψηφικά ρεύματα κοινωνικής αλλαγής που σήμερα χτυπιούνται πολύ βάναυσα, είτε με πολιτικά είτε με θεσμικά πραξικοπήματα, όπως είδαμε στη Βραζιλία, όπως βλέπουμε στην Αργεντινή ή όπως βλέπουμε στη Βενεζουέλα. Τελειώνουμε το εξής. Τι σημαίνει να μπούμε σε αυτές τις πολώσεις για να μπλοκάρουμε, να πετάξουμε εκτός παιχνιδιού τους ακροδεξιούς και να προσπαθήσουμε να χτίσουμε τη δική μας πολιτική ηγεμονία και πολιτισμική ηγεμονία. Πρώτον, μάχη για τη δημοκρατία σημαίνει και μάχη για να πολεμήσουμε ενάντια σε αυτά που η κοινωνική πλειοψηφία μίσησε. Τη διαφθορά, το πελατειακό κράτος, τους ολιγάρχες. Κάθε μικρή νίκη που πετυχαίνει η δική μας κυβέρνηση έναντι της διαφθοράς, κάθε σκάνδαλο που αποκαλύπτεται, κάθε μεγάλο επιχειρηματίας που καλείται να περάσει από το ταμείο, παρακάτω κάθε θεσμική αλλαγή που θα κάνουμε, πρέπει να τελειώσει το έκτρωμα του νόμου του Βενζέλου περί ευθύνης υπουργών. Αυτά είναι, είναι κομμάτι των σημαντικών πραγμάτων που έχουμε να κάνουμε παρακάτω. Εδραιώνει την πίστη των ανθρώπων ότι παρόλο το στρίμωγμα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή είναι η κυβέρνηση που μπορεί να καθαρίσει το τοπίο σε προοδευτική κατεύθυνση. Δεύτερον, χρειαζόμαστε πολιτικές χειραφέτησης αυτής της κοινωνικής πλειοψηφίας με την οποία θέλουμε να συνομιλούμε. Και ο πρώτος τομέας, και καλά κάνει η κυβέρνηση και εστιάζει σε αυτό το κομμάτι, έχει να κάνει με την παιδεία. Να αναστρέψουμε δηλαδή τους δείκτες όλων των προηγούμενων ετών και του νεοφιλελευθερισμού. Τι σημαίνει αυτό? Αφενός να σπάμε σιγά σιγά τους ταξικούς φραγμούς, να ξανακάνουμε την παιδεία όσο πιο μαζική γίνεται, ταυτόχρονα να επέμβουμε και στο περιεχόμενο της για να ξαναποκτήσει περιεχόμενο χειραφετητικό για τον κόσμο που θα μπαίνει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τρίτον, οι επιδοματικές πολιτικές είναι απόλυτα αναγκαίες. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν κομμάτια λαϊκών μαζών που περιθωριοποιούνται ακόμη και πολιτισμικά από το γεγονός ότι δεν έχουν εργασία. Έτσι, σκεφτείτε το. Ο άνεργος τις περισσότερες φορές ιδιωτεύει, κλείνεται στο σπίτι του, πάβει να ενδιαφέρεται για παραέξω ζητήματα
Και αυτό, όπως έλεγαν και στην αρχαία Αθήνα, χρησιμοποιώντας απαξιωτικά τον όρο του ιδιώτη, αποκτηνώνει τον άνθρωπο. Αυτό πρέπει να καταπολεμηθεί με πολιτικές για την εργασία επιθετικές. Και αυτό είναι επίσης καλό, αναφέρθηκε και πριν ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, το γεγονός ότι υπάρχει ιδιαίτερη ένταση της προσοχής κυβέρνησης σε αυτό το κομμάτι. Και τελευταίο, το είπε και ο Κώστας, είναι η προσαρμογή και της ρητορίας μας στις νέες πολώσεις και στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, με το υπόβαθρο που προσπάθησα να σας αναλύσω, που προϋπήρχε προκρίσεις και διαμορφωνόταν πολλά χρόνια πριν την κρίση, αλλά που κυριαρχούν σήμερα σε περιβάλλον διεθνούς κρίσης. Εδώ χρειάζεται να μιλήσουμε πρώτον πιο απλά, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δεύτερον, να επικοινωνήσουμε με το συναίσθημα που είπε σωστά ο Δουζίνας. Και τρίτον, να πείσουμε, και εδώ είναι ένα μεγάλο στίχημα, θερυπίνει η συνταγματική αναθεώρηση, να πείσουμε τον κόσμο μέσα από την επικοινωνία μας μαζί του, αλλά και μέσα από το ΜΕΣ, ότι μπορεί να μπει στο παιχνίδι. Ότι μπορεί από άμυρος των προηγούμενων δεκαετιών και άρα πολύ βάναυσα χτυπημένο θύμα της κρίσης να βρεθεί ξανά σε ρόλο πολίτη. Και όχι να ψηφίζει μόνο κάθε 4 χρόνια ή να ψηφίζει στο δημοψήφισμα όχι και μετά από μία εβδομάδα μέσω ενός βάναυσου εκβιασμού να μην δικαιώνεται η προσδοκία του. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, ίσως το μεγαλύτερο κατά τη γνώμη μου, που όλο το επόμενο διάστημα θα επικαθορίσει το πώς θα πάνε τα πράγματα. Έχουμε λόγους να αισιοδοξούμε, παρότι και εγώ πιστεύω ότι το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε και αγωνιζόμαστε είναι εξαιρετικά περιοριστικό. Αλλά επειδή ακριβώς έχει αποδειχτεί, δεν θα πω θεωρίες περί του περιούσιου ελληνικού λαού, έχει αποδειχτεί συνολικά ότι στο εσωτερικό των λαών, αν δράσεις σωστά, μελετημένα, αν δράσεις με θάρρος, αν δράσεις ανοιχτά, αν δράσεις με μαζικό προσανατολισμό, μπορείς να συγκινήσεις κοινωνικές μάζες και να τις πάρεις μαζί σου. Έχω την εντύπωση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ.